Χαίρετε, χαίρετε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι από όλο τον κόσμο. Σας εύχομαι υγεία και χαρά και ειρήνη και αγάπη παντού. Θέλησα να ξεκινήσω την καινούργια χρονιά με μια πολύ αγαπημένη φωνή, η οποία έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό τραγούδι και έχει τιμηθεί παγκόσμια για την προσφορά της και στους μεγάλους και στα παιδιά. Εδώ θα επικεντρωθούμε σήμερα, στην προσφορά της Μαρίζας Κοχ στα παιδιά των μικρών ηλικιών. Αλλά προτού την καλωσορίσω να πω ότι στον ήχο σήμερα είναι ο αγαπημένος μας Τάσος Περόγλου και στα μηνύματα η Φέα Στάινερ. Μαρίζα, αγαπημένη, καλώς ήρθες. Καλή χρονιά σου εύχομαι. Καλό σας βρίσκω και καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Σε κάλεσα γιατί τους τελευταίους μήνες έχω παρακολουθήσει με μεγάλη χαρά τη δουλειά που κάνεις και έχω εκπλαγεί. Τι να πω, δηλαδή, με τέτοια αγάπη για τα παιδιά. Και ξέρω ότι κλείνεις τώρα 20 χρόνια φέτος με αυτό το εργαστήρι που έχεις κάτω από την Ακρόπολη. Έτσι είναι. Το 1996 ξεκίνησε. Κάνοντας αυτές τις συναντήσεις κάθε εβδομάδα και παράλληλα έκανε τις τεράστιες εκείνες περιοδίες με το έργο «Η Γοργόνα ταξιδεύει το μικρό Αλέξανδρο», που νομίζω εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών το έχουν γνωρίσει το έργο. Και το έχουν ευχαριστηθεί, φαντάζομαι. Εύχομαι και να το θυμούνται, εύχομαι επίσης. Συνέχισε το εργαστήρι την δραστηριότητά του, έφτασε μέχρι εδώ, δεν διέκοψε ποτέ τις σταθερές συναντήσεις του, οι οποίες πάντα ξεκινάνε τον Οκτώβρη και τελειώνουν το Μάη. Είναι σαν να λέμε κανονικό σχολικό έτος, αλλά μία συνάντηση κάθε εβδομάδα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και η υλοποίηση αυτής της ιδέας, γιατί βλέπω ότι την έχουν αγκαλιάσει όλοι με πολύ αγάπη και ανταποκρίνονται θερμά. Ξεκίνησε πολύ πολύ νωρίτερα, το 1977. Απίστευτο. Πολλά χρόνια πριν. Όταν η Μαρίζα ήταν και εκείνη πολύ μικρή, πολύ νεαρή και ευκίνητη και είχε κάνει τον Αραμπά, το Καρφί και το Πέταλο. Το Μέρμιγκα. Ναι, το Δυο Ζυγές Παιχνίδια. Σε μια περιοδία στα Δωδεκάνησα. Και όχι μόνο από αυτή την εμπειρία, αλλά σημειώνω την περιοδία στα Δωδεκάνησα, που θα έλεγε κανείς ότι εκεί ζει ακόμα πολύ το παιδικό τραγούδι. Γιατί όσο πιο απομακρυνόμαστε από την Αθήνα, τόσο πιο ζωντανή βρίσκουμε την Ελλάδα. Μεγάλη κουβέντα αυτή που είπες. Ναι, αλλά εγώ έζησα, καθώς πήγαινα εκτός από τις παραστάσεις εκείνες που κάναμε, τις συναυλίες μας, είχα πάντα το χούι να μην λέω ποτέ όχι στους δασκάλους που με καλούσαν στα σχολεία. Στα σχολεία λοιπόν που πήγαινα και ευαισθητοποιημένη από το ότι μακρινά νησιά, απομονωμένα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, εκεί έψαχνα να βρω και να ακούσω από τα παιδιά τα δικά τους παιδικά τραγούδια που θα έτρεφαν και εμένα το ενδιαφέρον μου να κάνω παιδικούς δίσκους, που το είχα στη σκέψη μου πάντα. Διαπίστωνα ότι τραγουδούσαν έως και διαφημίσεις από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση. Τότε, αν θυμόσαστε, οι διαφημίσεις είχαν και μια διάρκεια, ήταν φθηνότερος ο χρόνος και είχαν μια διάρκεια και χωρούσε μισό τραγούδι. Λέω σε ένα παιδάκι, επειδή το είχαν βαφτίσει και Μαρίζα και ήταν 5 χρονών και ανέβηκε πάνω στο έδρανο να τραγουδήσει για τη Μαρίζα που βρέθηκε εκεί,
Γιατί μου λένε έλα, έλα να μας τραγουδήσει, γιατί έχουμε και εμείς μια Μαρίζα. Και ανεβαίνει η Μαριζούλα πάνω στο έδρανο να τραγουδήσει για τη Μαρίζα και ακούω να μου λέει μου το λέγει η μαμά μου πως θα είναι για τα αγόρια τα ολόλευκά μου δόντια super sex appeal. Ήταν η διαφήμιση της Colgate κάποιας οδοντόπαστας. Και βλέπω ότι αυτό συνεχιζόταν. Δεν ήταν κάτι που έτυχε και γελάσαμε. Τραγουδούσαν τα παιδιά τις διαφημίσεις. Ή ό,τι άλλο pop της εποχής, εύκολο. Είχαν ξεχαστεί σχεδόν τα παραδοσιακά τραγούδια. Το Μήλο μου κόκκινο, ας πούμε, και τα... Το λέω σημαδιακά αυτό. Και όλα τα... Το περνά η Μέλισσα, το Καρακατσάνης που μπήκε στο τηγάνι και σπάσε τα αυγά, όλα τα παιχνιδοτράγουδα που εγώ είχα δει ψάχνα να τα μαζεύω. Αφού είδα ότι δεν τα έβρισκα, συγκέντρωσα από παντού όσο, σε όλα μου τα ταξίδια πια και από γιαγιάδες που τα θυμόντουσαν καλύτερα, αλλά δεν τα δίδασκαν στα παιδιά. Τα άφηναν να σταχαιολογούν μόνα τους ό,τι έβρισκαν. Έτσι λοιπόν έκανα, σταμάτησα ότι άλλο τραγουδούσα εκείνο τον καιρό. Υποχρεώσα την εταιρεία επειδή είχα τη δύναμη να το κάνω. Ήμουν αστέρι και πουλούσαν οι δίσκοι. Συγγνώμη. Και κανείς δεν μπορούσε να μου αρνηθεί μια νέα πρόταση. Πείθω την εταιρεία να βγάλει τρεις μεγάλους δίσκους με παιχνιδοτράγουδα. Έτσι ξεκίνησε η σταδιοδρομία μου, γιατί πρόκειται για σταδιοδρομία, στον κόσμο των παιδιών. Τώρα είμαι το εργαστήρι αυτό που έχει 20 χρόνια, κάτω από την Ακρόπολη, με πολύ υλικό, ανέκδοτα πολλά, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί επιμένω στα ανέκδοτα τραγούδια, αλλά και με πολλές εκδόσεις που έγιναν στην εταιρεία Verso, μια εταιρεία που έφτιαξα εγώ για να εκδίδει παιχνιδοτράγουδα. Μάλιστα. Πρωτού προχωρήσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι χαρακτηριστικό που λέγεται στο... Στο σταθμό του μετρό, γιατί είναι για να έρθει κανείς στο εργαστήρι. Πρέπει να κατέβει εκεί. Αν παίρνει μετρό, πρέπει να κατέβει στο σταθμό της Ακρόπολης. Να τα ακούσουμε λοιπόν, για να πάμε έτσι και μουσικά στο εργαστήρι. Να θυμίσουμε φίλες και φίλοι μου ότι είμαστε κοντά σας, συντροφιά με τη Μαρίζα Κοχ, και μιλάμε για το υπέροχο εργαστήρι βιωματικής κίνησης και λόγου που έχει κάτω από την Ακρόπολη, και τα παιδιά τρελαίνονται γι' αυτό όπως και οι μεγάλοι. Είναι μια σημαντική προσφορά, το λέω με όλη τη σοβαρότητα που μπορεί να έχει. Ναι, και δεν γελάμε, δεν γελάμε. Για μένα είναι η ψυχαγωγία μου και είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι σοβαρή. Η ψυχαγωγία όταν έχει, τώρα να το πω μόνη μου εγώ, αλλά τέλος πάντων, όταν αγωνίζεσαι για την ποιότητά της. Ακριβώς. Να πούμε ότι έρχονται πιτσιρίκια από ποια ηλικία στο εργαστήρι. Φέτο αναγκαστήκαμε να πάρουμε και ένα τμήμα με παιδιά 3 ετών. Πολύ μικρούλια. Είναι πολύ μικρούλια, αλλά έχουμε πολλά τμήματα, καθώς είμαστε και δεν είμαι μόνη μου, είναι μουσική, μουσικοπαιδαγωγή και άλλοι. Θα πούμε, ναι, εξαιρετική συνεργάτη. Ναι. Και αφού μείνουν 2 χρόνια στη μουσική προπαιδεία, μετά έρχονται πλέον, να πω ότι συναντιόμαστε πάντοτε Σάββατο μεσημέρι, από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι, εναλλάσσονται τα τμήματα. Αλλά αφού τελειώσουν τα 2 χρόνια της μουσικής προπαιδείας και γίνουν 6 χρόνια και μπουν πια στο σχολείο και αρχίζουν και διαβάζουν, τότε αποκτούν θέση στη χοροδία, η οποία είναι κάθε Σάββατο κάθε Παρασκευή απόγευμα. Και έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε παιδιά 4 έως 6 στην προπαιδεία και μετά προχωρούν ως τα 12 χρόνια τους κοντά μας ως χοροδία.
Φέτο άνοιξε ένα τμήμα 3 ετών, γιατί ήταν πιεστικό. Έπρεπε, δεν ξέρω, τα παιδιά τώρα γεννιούνται έτοιμα να τρέξουν, έτοιμα να μιλήσουν. Με ξεχωριστή ευφυΐα. Ναι, έτοιμα να δεχτούν, έτοιμα να βρουν στον κόσμο. Και εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση από την εμπειρία τη δικιά μου στο εργαστήριο είναι ότι είναι μία αγκαλιά για τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ένα σχολείο και οι συνεργάτες όλοι εκτός από πεπειραμένοι δάσκαλοι μουσικοί είναι με πολύ αγάπη για τα παιδιά και κατανόηση για τα ελαττωματάκια τους, για τις ιδιοτροπίες και αυτά. Πάντα γλυκά, πάντα καραμέλες, πάντα... Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα πάρτι, σε μια και γιορτή. Καραμέλες. Ναι. Μην ξέρω πεις καραμέλες, γιατί απαγορεύεται στα παιδιά οι καραμέλες. Καλά, εντάξει. Δεν θα μας στείλουν τώρα. Και το... Ναι. Ωστόσο, ζελεδάκια και καλοπιάσματα γενικώς. Αυτό. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι συχνά, πολύ συχνά, η κυρία που φροντίζει το χώρο μας κάνει τηγανίτες Σαντορίνης και βέβαια το πετιμέζει που ρεϊμπόλικο στην οικογένεια, γιατί υπάρχει κάποιος... Είναι δικός. Κάναμε το φεστιβάλ πετιμεζιού στη Σαντορίνη. Με επιτυχία. Ναι. Μπορείτε και από τώρα να το σκεφτείτε όσοι μας ακούτε και ενδιαφέρεστε, ότι θα γίνει στις 10 του Αυγούστου, ξεκινάει για 10 μέρες, 10 Αυγούστου με 20 Αυγούστου, στη Σαντορίνη, στο Λαογραφικό Μουσείο. Έχει χώρο κατάλληλο, τεράστιο και είναι και γιορτή, γι' αυτό το λέμε, Φεστιβάλ Πετιμεζιού. Λοιπόν, πάντα η κυρία του χώρου, που φροντίζει καθαρά το χώρο μας, μας κάνει τηγανίτες με πετιμέζι. Και ιδιαίτερα όταν είναι γιορτές ή όταν κάνει κρύο, δεν λείπουν αυτά τα πράγματα. Νοστιμιές, αγάπη, χορός, τραγούδι, παιχνίδι. Τι άλλο θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Ναι, όταν πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια μεθοδικότητα και ένας... και ένας τρόπος που ανεπαισθήτως τα παιδιά εισπράττουν αυτό που πρέπει να πάρουν ως κώδικα στη μουσική, στη συμπεριφορά, στη συναισθηματική αγωγή που πρέπει να αποκτήσουν για να πάνε παραπέρα, τότε γίνεται αυτό που λες. Γίνονται πολλά. Γιορτή. Ακριβώς, γιορτή. Εμένα κάτι... Επίσης, υπάρχει και μια ευαισθητοποίηση στο πώς να δέχονται τα παιδιά όλου του κόσμου. Γιατί στη συγκεκριμένη στιγμή που ζούμε πρέπει να ετοιμαστούμε και γι' αυτό το... Να είμαστε ανοιχτοί με συνείδηση του ότι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μετακινούνται, τα ρεύματα, όπως τα λέμε δυστυχώς, τα προσφυγικά ρεύματα που έρχονται και μπαίνουν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και να κατανοήσουμε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να μας αναστατώνει, γιατί από το τι φέρνουν από τον πολιτισμό τους έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε. Η Ελλάδα μέσα στην ιστορία της αμέτρητες φορές αφομοίωσε τους ανθρώπους που δέχτηκε από εκατοντάδες χρόνια πριν. Δεν είναι... Δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Ναι. Και έτσι οι άνθρωποι και αποκτούν από το δικό μας πολιτισμό, αλλά και εμείς μπολιαζόμαστε με στοιχεία του πολιτισμού τους που είναι ανάγκη να ανανεωνόμαστε για να προχωρήσουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν
ένα βράδυ τους έφτιαξα ένα τραγούδι που είμαι πανευτυχής που τραγουδιέται στα διαπολιτισμικά σχολεία. Για πες το μας λίγο έτσι ψιθυριστά. Δεν σου ζητάω να το τραγουδήσεις τώρα εδώ. Α, ψιθυριστά. Ο στίχος λέει, θα το ακούσουμε να το τραγουδούν τα παιδιά. Λέει, ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως έχω μια αγκαλιά που αν τη γεμίσω με λουλούδια θα έρθουνε πουλιά. Θα έρθουν από την Ανατολή, θα έρθουν από τη Δύση, από το Βοριά, από το Νοτιά, σαν κήπος θα γεμίσει. Ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως στο σχολείο που πάω, εκτός από τα γράμματα μαθαίνω να αγαπάω. Παιδιά από την Ανατολή, παιδιά από τη Δύση, από το Βοριά και από το Νοτιά που η Ελλάδα έχει γεμίσει. Ελάτε φίλοι μου καλοί παιδιά αγαπημένα, να δώσουμε τα χέρια μας, κύκλο να φτιάξουμε ένα. Να μάθουν στην Ανατολή, να μάθουν και στη Δύση πως στην Ελλάδα τη μικρή η αγάπη έχει νικήσει. Τι ωραίο, τι ωραίο. Να το τώρα ακούσουμε, να το λένε τα παιδιά. Να τα ακούσουμε, αλλά πρωτού το βάλουμε να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε. Εντάξει, θα σε ρωτήσω κάτι που θέλω μετά. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι με πολύ δυνατό μήνυμα. Εγώ Μαρίζα όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι που με μάγεψε τις γιορτές. Γιατί ήρθα στη γιορτή τη Χριστουγεννιάτικη και είδα ένα καταπληκτικό πάπλωμα με κουδουνάκια. Που αυτό το πάπλωμα σε μεταφέρει σε ένα κόσμο παραμυθιών με τους ήχους του. Για πες μας για αυτό το πάπλωμα, γιατί άκουσα και το παραμύθι και δηλαδή με συνεπήρε. Για να σου πω την αλήθεια. Το σκεφτόμουν μετά αυτό το πάπλωμα με τα κουδουνάκια. Αυτό το πάπλωμα είναι ένα μεγάλο βελούδινο πανί, πάπλωμα, που μια Ρωσίδα, ειδικευμένη σε αυτό που θα σου πω τώρα, έραψε πάνω από 1000 κουδούνια επάνω. Τι υπομονή, κάθισε και εγώ κατάφερα και βρήκα μερικά τρογκανάκια από αρνάκια και αυτά και τα στερέωσα επάνω και έτσι έχει γίνει τελείως μαγικό. Όμως, έχουμε ήδη αποκαλύψει τι είναι αυτό ενώ. Είναι το θέμα μας ενός παραμυθιού που λέγεται το πάπλωμα με τα χρυσά κουδούνια που τάχα μου, γιατί στα παραμύθια όλα είναι τάχα μου, σε μια στιγμή που βρισκόμαστε στο εργαστήρι, στη σκηνή, οπουδήποτε, φτάνει ένας ταχυδρόμος και φέρνει ένα πακέτο και ζητάει τη Μαρίζα, με βρίσκει. Μου λέει, αυτό το πακέτο σας το στέλνει ο κύριος Δελιβοριάς από το Μουσείο Μπενάκη. Και έχει ένα γράμμα επάνω. Παίρνω βαρύ το πακέτο. Αρχίζει να ηχεί αυτό όπως το ταχταρίζεις, όπως το μετακινείς. Δημιουργούμε και την κατάλληλη ατμόσφαιρα της ανησυχίας του, τι να είναι μέσα. Και το γράμμα γράφει. Αγαπητή Μαρίζα, στο πακέτο που σας στέλνω υπάρχει ένα πάπλωμα γεμάτο χρυσά κουδούνια. Μέσα στα κουδούνια είναι κρυμμένη η ήχη των παιδικών τραγουδιών που έκρυψαν μέσα εκεί, σαν να είναι η κυβωτός των τραγουδιών, των παιδικών πάντα. Τα έκρυψαν οι παλιοί μουσικοί για να μην χαθούν, γιατί πολλά παιδιά ξέχασαν να τραγουδούν παιδικά τραγούδια. Και μέσα σε αυτό είναι κλεισμένα όλα. Αλλά ένα βράδυ που έριχνε χιόνι, ο δράκος του που κοιμάται και ροχαλίζει στο πηγάδι του μουσείου μας βγήκε έξω, γιατί του άρεσε πολύ να βλέπει, να χαρεί το χιόνι όπως έπεφτε, κρύωνε όμως, και το βρήκε εύκολο, το τράβηξε από τη βιτρίνα, σκεπάστηκε με αυτό. Και θα το χάναμε για πάντα, αλλά ευτυχώς κατά τα ξημερώματα άλλαζε η φρουρά από το άγνωστο στρατιώτη, οι Τσολιάδες. Και όπως είναι κοντά εκεί η φρουρά με το μουσείο, το παλιό μουσείο Μπενάκη, ο θόρυβος από τα τσαρούχια τους, το μπαμ μπαμ μπαμ, ξύπνησε το δράκο. Και άρχισε, το άρεσε το πάπλωμα και άρχισε να το παίρνει μέσα. Πρόφτασαν όμως οι φύλακες και το πήραν πίσω. Το καθαρίσαμε, γιατί το είχε κάνει μέσα στη λάσπη και μέσα στα χνότα του, και τώρα καθαρό σου το στέλνουμε μαζί με τα παιδιά που εσύ συναντιέσαι
και θα ξέρουν και αυτά πολλά πράγματα, να βρείτε ποια τραγούδια είναι κρυμμένα μέσα, να τα ηχογραφήσουμε τώρα που υπάρχει η ευκολία της ηχογράφησης, γιατί αυτό το είχαν κάνει πριν από αιώνες αυτό το πάπλωμα. Και έτσι να σώθουν για πάντα, γιατί μόνο τα τραγούδια που είναι κρυμμένα κάτω από τις γλώσσες των παιδιών σώζονται. Παντού αλλού μπορούν να χαθούν, και στα κουδούνια μέσα, όπου και να τα κρύψεις, και στο κομπιούτερ και στα CD και στα MP3 και στα MP4, παντού μπορεί να γίνει κάτι, να σβηστούν για πάντα. Μόνο ότι κρύβεται κάτω από τις γλώσσες των παιδιών. Με ευχαρίστησε κιόλας που το δέχτηκα το πάπλωμα και το ανοίξαμε. Και γίνεται τόσο θόρυβος, όπως είπες που το θυμάσαι, τόσο ενθουσιάζονται. Εμείς έχουμε προβλέψει ένα γερό στάντ και το στερεώνουμε πάνω. Χυμάνε τα παιδιά και αρχίζουν να κουδουνάνε. Μα έτσι που το είπα, καλά θα κάνει ο Τάσος να ανεβάσει εκείνη τη φωτογραφία με το πάπλωμα και τα χρυσά κουδούνια. Θα τη δούμε, Τάσο, ναι, για λίγο. Φωτογραφία με το πάπλωμα. Αν μπορεί να μας τη δείξει για μια στιγμή. Σύγεμισε στον κόσμο. Φωτογραφία. Με το πάπλωμα. Το πάπλωμα. Πού είναι το πάπλωμα, παιδιά? Το πάπλωμα, Τάσο. Λοιπόν. Και αφού. Θα βρεθεί. Κάπου βλέπουμε μια φυσική εκεί. Κάτω δεξιά στη γωνία με κουδούνια. Αλλά αν βρούμε τη φωτογραφία την καταπληκτική από την παράσταση, θα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, σιγά σιγά με τα παιδιά διαλέγουμε τα τραγούδια που πρόκειται να πούμε, και είναι βέβαια πάρα πολλά τα τραγούδια, τόσα πολλά, που δύο χρόνια τώρα βγάζουμε τραγούδια και ακόμα να το πάνω αριστερά, ναι, η φωτογραφία. Δύο χρόνια και δεν έχουν τελειώσει. Αχ, και κάτω βλέπω μια ωραία φωτογραφία με τα κουδούνια. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πάπλο με τα κουδούνια, και νομίζω όσο ζω θα βρίσκω τραγούδια και θα καταγράφουμε πολλά ακόμα. Ξέρεις, είναι ένα πάπλωμα πραγματικά και για μεγάλους. Είναι ένα πάπλωμα καράβι αυτό. Ναι, παραμυθένιο. Παραμυθένιο, σε ταξιδεύει. Ναι, ναι. Σε ταξιδεύει πραγματικά. Και να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Ποιο θα ακούσουμε τώρα, για πες, με τη Φαραντούρη? Έχει πάρει πολλές τούμπες η ιστορία. Ωστόσο, το τραγούδι αυτό, ναι, εκεί είναι. Ας φιλοξενήσουμε έτσι μέσα στο πάπλωμα και το τραγούδι που λέει η Μαρία. Αυτό το έγραψα τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να ξεναγήσουμε τα παιδάκια που ερχόντουσαν. Ναι. Ένα λεπτό. Να ξεναγήσουμε τα παιδάκια που ερχόντουσαν, τα Ελληνάκια μας από το εξωτερικό, και τάχα μου με μια φωτογραφική μηχανή κάναμε το φιλμάκι της Αθήνας που το έχει τραγουδήσει η Μαρία πάρα πολύ όμορφα. Να τα ακούσουμε, γιατί το λέμε πολλή ώρα ότι θα τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, και είναι μια σημαντική στιγμή της Ελλάδας αυτή. Ξανά κοντά σας με τη Μαρίζα την αγαπημένη, που μας ταξιδεύει μέσα από ένα μαγικό πάπλωμα στις δραστηριότητες αυτού του μοναδικού οδείου που έχει κάτω από την Ακρόπολη. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις διακρίσεις και τα βραβεία, Μαρίζα, γιατί έχετε πάρει πολλά. Σας τίμησε η UNESCO, έτσι δεν είναι, πρόσφατα. Μην περιμένεις να σου πω. Για τα 20 χρόνια προσφοράς, και επίσης είχατε και μια καταπληκτική συνεργασία. Για το εργαστήριο όλα αυτά. Ναι, για το εργαστήριο. Είχατε με το ΙΣΜΕ, που είναι Παγκόσμια Οργάνωση για την Εκπαίδευση, και δραστηριοποιείται σε 74 χώρες. Για τη μουσική εκπαίδευση. Για τη μουσική εκπαίδευση. Ναι. Τα λέω καλά? Ναι, είναι η Ένωση Ελλήνων Μουσικών για την Εκπαίδευση, που καλύπτει και τις τρεις βαθμίδες. Ναι. Και η συνεργασία με την ΙΣΜΕ έδωσε αυτό το συνέδριο, που ξεκίνησε από το Πεκίνο,
με τεράστια επιτυχία όλων των χωρών που προανέφερες, που είναι 74 χώρες, συντονίζονται για να γίνει αυτό και γίνεται κάθε 2 χρόνια σε άλλη χώρα. Είχα πάει και εγώ τότε στο Πεκίνο και πήραμε σκυτάλι, έγινε στη Θεσσαλονίκη και εκδόθηκε ένα CD για να υπάρχει στα χέρια όλων των εκπαιδευτικών που συνεργάζονται με την ΙΣΜΕ. Τι περιέχει το CD? Ναι, το CD αυτό είναι η μετάφραση του έργου που έχω γράψει, «Η Γοργόνα ταξιδεύει το μικρό Αλέξανδρο». Το έργο αυτό έχει 14 σταθμούς. Μιλά για Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά, Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κύπρο, Παράλια, Δωδεκάνησα. Και επειδή όπου θέλει ο τσουκαλάς κολλάει τα αυτιά του τσουκαλιού, την ξέρεις αυτή την έκφραση. Την έκφραση. Έχει γίνει σχεδόν ρίση. Που πάει και τελειώνει το ταξίδι στη Σαντορίνη, στην καλτέρα της Σαντορίνης. Εκεί ο μικρός Αλέξανδρος, από τόσα που έχει μάθει, όσα του έχουν αφηγηθεί, είναι οι ρίδες που ακολουθούν τη Γοργόνα. Τι θα γίνει το παιδί, καπετάνιος, και από το καρνάγιο πια της Σαντορίνης φεύγει να ταξιδέψει και κάποτε αυτή μεσοπέλαγα θα σταματήσει το καράβι του και σαν στοιχείο της θάλασσας τους ναύτες θα ρωτήσει: «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος?» Και αν δεν ξέρουν να τις απαντήσουν, θα σηκώσει τέτοια κύμα δυνατό με την ουρά της, θα δημιουργήσει τέτοια δύνη που θα χαθεί το καράβι. Πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει Έλληνας ναυτικός να μην ξέρει να δώσει τη σωστή απάντηση στη Γοργόνα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο βιβλίο, είναι και αυτό. Έχει εκδοθεί όπως και το πάπλωμα. Και το έχω κάνει σε χιλιάδες παραστάσεις. Εδώ λοιπόν το κείμενο που παρεμβάλλεται σε κάθε σταθμό, που αφηγούνται οι νηρίδες και οι ωκεανίδες, έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και εδώ το αφηγείται η Γκέιλ Χόλστ. Η Γκέιλ Χόλστ είναι αυτή η καταπληκτική προσωπικότητα που έχει λατρέψει την Ελλάδα. Η ίδια είναι μέχρι το κόκαλο, θα λέγαμε, Ελληνίδα. Διδάσκει ελληνικά στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης. Καταγωγή της είναι Αγγλο-Αυστραλέζα. Και είναι αυτή που έχει γράψει το βιβλίο «Ο δρόμος για το ρεμπέτικο». Θυμάσαι πόσα χρόνια, 30 χρόνια ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι. Από τότε βρίσκεται σε ψυχική επαφή μαζί μας. Με την Ελλάδα. Ναι. Και έκανε καταπληκτική μετάφραση και η ίδια αφηγείται. Να την ακούσουμε λίγο και εγώ να σας πω τη μετάφραση. Να την ακούσουμε, βεβαίως. Ναι. Μας λέει λοιπόν ότι άστραψε η Ανατολή στο πέλαγο της Θράκης. Φώτισε τα παράλια του πόντου τα καράβια και η Γοργόνα φάνηκε στην πλάτη της θαλάσσης. Ένα μικρό παιδί κρατεί και Αλέξανδρο το λέει. Πέρα από τον Ελίσποντο το φέρνει αγάλι αγάλι. Το ανοίγει χάρτη διάπλατα του Αιγαίου το γαλάζιο. Την Ύμβρο και την Τένεδο του πρωτοφανερώνει. Μπροστά και γύρω απλώνεται ολόκληρη Ελλάδα. Τον ταξιδεύει, του μιλάει, του λέει γλυκά τραγούδια. Και πάνω στον αφρό γυαλό γυαλό αρμενίζουν. Γλιστράει η Γοργόνα στα νερά και παίζει με το κύμα. Με την ψαρίσια τη σουρά φοβίζει τα καράβια. Καράβι αυτή σταμάτησε στη μέση του πελάγου. Το καπετάνιο ρώτησε και απάντηση γυρεύει. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος αν ζει και αν βασιλεύει. Και εκείνος της απάντησε: «Τον κόσμο κυριεύει». Εκείνη τότε ολόχαρη απλώνει τα μαλλιά της απάνω στον αφρό και ημέρεψε το κύμα. Και το καράβι εκκίνησε με την αρματοσιά του να πλέει στα γαλανά νερά στο πέλαγο της Θράκης. Καταπληκτικό. Και από σένα
και από την Kate Holmes. Εγώ το θυμάμαι γιατί το έχω πει χίλιες φορές σε όλες τις παραστάσεις. Ξέρεις όμως, κοίταξε Μαρίζα, από το πάπλωμα που μας μετέφερε σε χριστουγεννιάτικες ιστορίες, ξαφνικά παρουσιάστηκε έτσι, βρεθήκαμε στον Αφρό, βγήκε η νησιώτικη σου φλέβα και πήγαμε αλλού. Αυτό είναι το εκπληκτικό, ότι ταξιδεύεις σε μέρη φοβερά. Τώρα τι θα ακούσουμε? Τη σειρά που έχει διαλέξει, ο Τάσος. Ποιο είναι Τάσο? Για πες μου. Έχω εδώ ένα εξώφυλλο. Μην ξεχνάς ότι υπήρξα παραγωγός ραδιοφώνου για πολλά χρόνια. Έκανες μια πολύ πετυχημένη εκπομπή. Ναι, και κανείς δεν ξέρει ότι ήμουν εγώ. Το παράθυρο στον κόσμο. Για πες μου, ποιο νούμερο θέλεις, Τάσο? Ναι. Α, κοίτα να δεις. Τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο εργαστήρι. Ναι. Γιατί το τραγούδι που θα ακούσουμε εκεί μας οδηγεί. Φεύγουμε τώρα από τα πέλαγα και στο εργαστήρι, που οι συναντήσεις μας είναι κάθε Σάββατο εδώ και 20 χρόνια αυτή τη δουλειά, όλα αυτά γίνονται για να περνάω εγώ καλά, όπως καταλάβατε. Και φαίνεται αυτό ότι το αγαπάς και περνάς καλά. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι τραγουδιστές της ηλικίας μου που γερνάμε όλοι μαζί. Εγώ βρήκα το καταφύγιο μου κοντά στα παιδιά. Λοιπόν, εκεί μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Πέρα από τους ρυθμούς, την συνειδητή ακρόαση του ήχου, την άρθρωση του λόγου, την μουσικοκινητική, την θεατρική έκφραση. Δεν φαντάζεσαι το τι σκαρώνουμε εκεί πέρα. Μαθαίνουμε και για παράδοξα πράγματα. Πώς καμιά φορά μπορεί να χάσει κανείς το δίκιο του και πώς μπορεί να το βρει και πού μπορεί να ψάξει να το βρει το δίκιο του. Και να λοιπόν που γράφτηκε ένα τραγούδι και το λέει Νένα Βενετσάνου εδώ για τρία πλασματάκια, για τον άσπρο σκύλο, τον άσπρο γάτι και τον άσπρο μυγοχάφτη, που σε άσπρο τοίχο μπρος ποζάρουν φωτογράφοι να τους πάρουν. Και όταν βγήκαν οι φωτογραφίες αρχίσαν οι φασαρίες, γιατί φαινόντουσαν μόνο τα μάτια τους και τσακωνόντουσαν. Τι νος είναι τα μαύρα μάτια, τι νος είναι τα γαλανά, τι νος είναι τα έξι πόδια που είναι γκρίζα σκοτεινά. Γι' αυτό πήγαν στον Ειρηνοδίκη. Αυτό μαθαίνουμε, ότι κάπου πρέπει να βρουν το δίκιο τους. Να απευθυνθούμε. Πήγαν στον Ειρηνοδίκη. Αντί να πιαστούν στα χέρια, πήγαν στον Ειρηνοδίκη. Και αυτός, ο σοφός άνθρωπος, βάφει με βερνίκι μαύρο τοίχο να ποζάρουν φωτογράφοι να τους πάρουν. Και έτσι φάνηκε ποιος είναι γάτα, ποιος είναι σκύλος, ποιος... Βγήκαν οι φωτογραφίες και έληξαν οι φασαρίες. Αλλά ο τρόπος που το λέει, ναι, είναι παραμυθένιος. Να τα ακούσουμε λοιπόν. Αφού λοιπόν Μαρίζα λήξαν οι φασαρίες με τα πιτσιρίκια, να έρθουμε και στη μεγάλη τιμή που σου έκανε φέτος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας πριν λίγο καιρό, έτσι, σε τίμησε. Ναι, πριν δύο μήνες. Ναι, για πες μου και αυτή την εξαιρετική τιμή και την ωραία βραδιά. Εγώ τι να σου πω, βρέθηκα μπροστά στο αμφιθέατρο που είναι τεράστιο, με πάνω από 1500 άνθρωποι. Περίμενα να δουν, να ακούσουν ρεσιτάλ. Τραγούδησες? Εννοείται. Τραγούδησα όλη τη σειρά των τραγουδιών του Καβαδία, όλη. Και η πρίτανης του Πανεπιστημίου με έδωσε αυτή την διακριτική πλακέτα, την διάκριση που αναφέρεται στην τιμητική πλακέτα. Πιστεύω ότι θα έχουμε το βιντεάκι να το προβάλλουμε από το σταθμό, φαντάζομαι. Ναι, και εγώ δεν το... το έχει μεταδώσει κάποιο κανάλι, αλλά κάποια στιγμή θα φτάσει και στα δικά μας χέρια. Το αξίζεις και σου εύχομαι πάντα δημιουργίες και επιτυχίες, γιατί βλέπω ότι σε όλους τους ανθρώπους
δίνει χαρά, δίνει ζωή. Είναι χαρά και ζωή. Η φίλη μας η Αφροδίτη γράφει, να νομίζω ότι μόλις το ξαναείπαμε, ρωτάει και εκείνη τι ηλικίες μπορούν να μετέχουν στο εργαστήρι σας. Εφέτο κάναμε την υπέρβαση και πήραμε και τρίχρονα. Μικρούλη. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, όταν βλέπεις ευτυχισμένα παιδάκια. Την αγάπη μας στην Μαρή που στέλνει από την Ισπανία και σε όλους τους φοιτητές που ακούνε από την Αγγλία που έχουν κάνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα εκεί, σταθεροί ακροατές και είναι πολύ χαρούμενοι που σας ακούνε και σήμερα στην εκπομπή μας. Εδώ. Εδώ θα, αφού δώσω και εγώ τους χαιρετισμούς μου σε όλους σας, θα σας πω κάτι. Τα χρόνια που ταξίδευα εγώ τον κόσμο ήταν η εποχή της δικτατορίας. Είχαν καταφύγει στα πέρατα της γης οι Έλληνες σχεδόν για τους ίδιους λόγους που έχουν καταφύγει και τώρα. Η όλη κατάσταση θυμίζει ανεξέλεγκτη ζωή εδώ όπως τη ζούμε και αυτή τη στιγμή βρίσκονται Έλληνες, νέα παιδιά Έλληνες, ως την άκρη της γης. Αν ήμουν λίγο νεότερο θα ξανά έκανα αυτή την περιοδία, γιατί ξέρω τι είναι να συναντάς ανθρώπους, να είσαι έξω, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη, να είσαι δηλαδή μετανάστης και να έρχεται ένας τραγουδιστής που να του έχεις κάποιο σεβασμό από την Ελλάδα. Δίνει μεγάλη δύναμη στα παιδιά που βρίσκονται έξω, γιατί καμαρώνουν, φέρνουν τους φίλους τους. Αν το οι καλλιτέχνες που φτάνουν στις χώρες όπου είναι απλωμένοι οι Έλληνες, αν οι καλλιτέχνες έχουν την ποιότητα που απαιτείται να έχουν όταν έρχονται από μια Ελλάδα, αναπτερώνεται το ηθικό τους. Νοσταλγούν και ξαναγυρίζουν. Η νοσταλγία είναι μια μεγάλη δύναμη που ξαναφέρνει πίσω τα πουλιά που πέταξαν. Έχω γράψει πολλά τραγούδια στην διάρκεια αυτής της πολύχρονης περιοδίας που έκανε, γιατί πολλά χρόνια. Σχεδόν 2,5 φορές έχω κάνει το κύκλο της γης. Και αν θυμάμαι καλά, κάποιους στίχους λέει για ένα από τα παιδιά αυτά που γύρισε στην Αθήνα, που γύρισε στην Ελλάδα. Έτσι καθώς περιπλανιέμαι μόνος μέσα στου ξένου κόσμου τις πλατείες, έρχεται ο νους μου πάλι στις αιτίες που μετανάστοι ακόμα με κρατούνε, αλλού πατώ και αλλού με οδηγούνε. Μέσα στα μάτια μου ο καινούριος κόσμος μοιάζει ξανά πολύχρωμο πολύχρωμο παζάρι. Στον Πειραιά γαλήνει σαν το λάδι. Έχει φτάσει. Δυο ναυτεργάτες με κοιτούν στο στόμα. Στο τελωνείο μέσα είμαι ακόμα. Και ακούγεται ως εποδός κάτι που λέει μια φωνή. Είμαι κοντά σου και ο καημός σου με περνά σαν μια ψηλή βροχούλα που αρχινά. Είμαι κοντά σου και ο καημός σου με περνά σαν μια ψηλή βροχούλα που αρχινά. Και εκείνος συνεχίζει το παραπονό του λέγοντας ακόμα πως είναι γυρίζοντας στην Ελλάδα. Λέω μια από τις εμπειρίες. Ξέρεις, αυτή η ευαισθησία σου και με τους μετανάστες και γενικά τους πρόσφυγες, δηλαδή πως αγκαλιάζεις και αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα και με τα παιδιά, είναι ξεχωριστή. Δηλαδή ανοίγει και στους ανθρώπους κάποια κανάλια συναισθήματος και ανταποκρίνονται στη δουλειά που κάνεις. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, Μαρίζα, ότι είναι ένα κανάλι επικοινωνίας αυτή η βαθιά ευαισθησία που έχεις. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία οι άνθρωποι. Πιάνουμε ο ένας τον άλλον. Και αυτή η επικοινωνία είναι που δεν σε αφήνει ποτέ να νιώσεις μόνος. Δεν υπάρχει μοναξιά.
όταν επικοινωνείς με τον πόνο, με τη λαχτάρα. Πολλές φορές με τον πόνο επικοινωνείς πιο εύκολα, αλλά και με τη χαρά του άλλου να επικοινωνήσεις είναι ακόμα δυσκολότερο. Και σημαντικό. Επειδή μας μείνανε λίγα λεπτά, να ευχαριστήσω πολύ όλους τους φίλους και τις φίλες από όλο τον κόσμο για τα μηνύματά τους, να ευχαριστήσω τον Τάσο και τη Χαρούλα που ήταν κοντά μας και σένα Μαρίζα που μας ταξίδεψες μαγικά με τα παιδάκια, με τις ιστορίες σου, με τις απαγγελίες σου, με όλη τη δουλειά αυτή που κάνεις τόσα χρόνια. Μπορώ να ζητήσω κι εγώ ένα τραγούδι? Να ζητήσεις. Θέλω να ακούσουμε το Τεριρέμ και όποιος μας ακούει τώρα και θέλει μπορεί να το ζητήσει στο YouTube με αυτό τον τίτλο. Από Μαρίζα. Τη χοροδία. Όχι, δεν είναι μόνο η χοροδία. Εσύ είναι, ναι. Να τα ακούσουμε και να σας στείλουμε πολλά φιλιά και αγάπη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σε όλους και καλή χρονιά πάντα στην πατρίδα. Και καλή χρονιά. Βέβαια.